Κύριε Πρόεδρε, εξοχότατη, διαπιστώνουμε μία επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από θαλάσσης, από αέρος και με χερσαίες δυνάμεις. Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, είναι περικυκλωμένη. 3 εκατομμύρια κάτοικοι προσπαθούν να προστατευτούν σε καταφύγια στους σταθμούς των μετρό της πόλης. Υπάρχει επιθυμία μεγάλου μέρους του πληθυσμού να κινητοποιηθεί για την αντίσταση κατά του εισβολέα. Και μολονότι οι ρωσικές δυνάμεις λένε ότι δεν θα επιτεθούν σε κατοικημένες περιοχές, υπάρχουν αποδείξεις για θύματα, ακόμη και παιδιά, πράγμα το οποίο είναι απολύτως απαράδεκτο, και για επιθέσεις μέσα στον αστικό ιστό. Φτάνει τόσο. Οι στρατιώτες πρέπει να επιστρέψουν στρατώνες και οι ηγέτες πρέπει να προστατεύσουν την ειρήνη. Ο άμαχος πληθυσμός πρέπει να προστατευτεί. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να προστατευτεί. Η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση της Ουκρανίας μέσα στα αναγνωρισμένα της σύνορα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Εξοχότατη. Έχουμε μία τεράστια κρίση η οποία δεν πλήττει μόνο την Ουκρανία. Ενέχει επιπτώσεις για όλους μας. Οι ρωσικές δυνάμεις στο σύνολό τους ετέθησαν σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτό είναι καταστροφικό. Ακόμα και η σκέψη ενός πυρηνικού πολέμου είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε. Κύριε Πρόεδρε, ενδέχεται να αντιμετωπίζουμε την χειρότερη δυνατή κρίση προσφύγων στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ευελπιστώ ότι όσοι επιζητούν ασφάλεια θα μπορέσουν να την βρουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Οι γειτονιάζουσες χώρες χρειάζονται όλη μας την στήριξη, έτσι ώστε να υποδέχονται τους πρόσφυγες χωρίς καμία διάκριση φύλου, θρησκείες, ηλικίες. Και είναι σαφές ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν πάντα δυνατό για την συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία είχαμε ξεκινήσει ούτως ή άλλως και πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών σε κάποιες περιοχές. Τώρα θα προσπαθήσουμε να στείλουμε πολύ περισσότερη βοήθεια και ιδιαίτερα οτιδήποτε αφορά τα καταφύγια και τη δυνατότητα να προστατευτούν καλύτερα τα γυναικόπαιδα και τα άτομα με αναπηρίες. Κάποιοι από τους συνεργάτες μας ετοιμάζουν νέα προγράμματα, νέες ενέργειες, έτσι ώστε η βοήθειά μας να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα και καλύτερα στους αποδέκτες. Από το Ταμείο Επίγουσας Βοηθείας έχουμε ενεργοποιήσει 3 εκατομμύρια δολάρια, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να στείλουμε λίγο φαγητό, όσο το δυνατόν νωρίτερα, στους ανθρώπους που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Ο Αμίν Αουάντ θα είναι ο συντονιστής των ενεργειών μας για την Ουκρανία, με την υποστήριξη όλων των σχετικών ομάδων, του ΟΗΕ βεβαίως, και αναζητούμε όλο και περισσότερους εταίρους και εντός της χώρας, συγγνώμη, και εκτός. Η κλιμάκωση των αναγκών στην χώρα μέσα ακολουθεί και την μετακίνηση πληθυσμών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προστατεύουμε
το προσωπικό μας βάσει των κανόνων του διεθνούς δικαίου και να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα των μετακινούμενων πληθυσμών και των προσφύγων. Η ασφαλής και ανεμπόδιστη διακίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Είναι τεράστιες οι ανάγκες όλων αυτών οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτήν την κρίση. Πόσο μάλλον όσο πολλαπλασιάζονται οι μάχες. Κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτική σημασία στην παρούσα φάση, αλλά δεν είναι η λύση. Προσπαθεί να απαντήσει στις πρώτες πληγές από την σύραξη. Η μόνη λύση είναι η ειρήνη. Μια βασική αρχή ριζωμένη στη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνέπειες αυτής της σύραξης είναι πραγματικά τρομακτικές. Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ευελπιστώ ότι κάθε κράτος μέλος θα ανταποκριθεί στις βασικές αρχές της χάρτας μας. Κύριε Πρόεδρε, ο διάλογος πρέπει να συνεχίσει. Καλό είναι που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουν σε μια ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Ξεκινώντας από μια άμεση κατάπαυση του πυρός, αφενός, και στην έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας απρόσκοπτης. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και εμείς από δικής μας πλευράς αυτές τις προσπάθειες, γιατί, κύριε Πρόεδρε, ο πόλεμος ποτέ δεν είναι η απάντηση. Προκαλεί ανθρώπινη οδύνη, αδιανόητες καταστροφές και μας απομακρύνει από τα πραγματικά προβλήματα της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον, τη φτώχεια, την πανδημία, τεράστια προβλήματα τα οποία συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα μπορούσε η ανθρωπότητα να εχμαλωτιστεί σε προβλήματα τα οποία ανήκουν σε προηγούμενους αιώνες, όπως είναι αυτή η εισβολή? Πρέπει να λύνουμε προβλήματα και να υπερβαίνουμε τα προβλήματα. Όχι να τα επαναλαμβάνουμε. Όχι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Ο λαός της Ουκρανίας χρειάζεται ειρήνη. Και η ειρήνη χρειάζεται και ο λαός της Ρωσίας. Ειρήνη τώρα. Σας ευχαριστώ.